Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι με τα πρόσωπα, εκτός εάν προκύπτει κάτι επιλείψιμο, ποτέ δεν είχαμε κάποιο ζήτημα. Αυτό ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Ούτε για την επιχειρησιακή τους ικανότητα, ούτε για την εμπειρία τους, την τεχνογνωσία τους κτλ. Ο ρόλος τους όμως στις θέσεις τις συγκεκριμένες, διοικητή, υποδιοικητών, υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, δεν είναι τεχνικός ή τεχνοκρατικός κατά βάση. Είναι πολιτικός. Διορίζεστε δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση, την γνώμη φυσικά της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, για να υλοποιήσετε την πολιτική της κυβέρνησης. Σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, και από αυτή την άποψη δεν υπάρχει ανεξάρτητη υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Και το λέω αυτό διότι οι θέσεις οι δικές σας είναι θέσεις που καλούνται εσείς ως πρόσωπα από αυτές τις θέσεις να υπηρετήσετε μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και στην προκειμένη περίπτωση είναι του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, αυτή τη στρατηγική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πάει ολοταχώς για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, υποδομών και του εναέριου χώρου. Ήδη υπόθηκαν αρκετά πράγματα εδώ σε σχέση με το Business Plus. Το business plan που έχει υπόθηκαν εδώ από τους προτινομένους. Και νομίζω ότι υπάρχει πολλή εμπειρία. Βέβαια, αυτή την πολιτική της ιδιωτικοποίησης, για να είμαστε ακριβείς, την ξεκίνησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την παράδοση των 14 αεροδρομίων στη Φράπορτ. Φυσικά, αυτό θα το συνεχίσει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με άλλα αεροδρόμια. Νομίζω ότι είναι πολύ κλασική περίπτωση του αεροδρομίου Καστελίου στο Ηράκλειο, του νέου αεροδρομίου που πρικοδοτήθηκε η κοινοπραξία με 180 εκατομμύρια, περίπου το 1 τρίτο του κόστους κατασκευής του αεροδρομίου, με μία σύμβαση που την είχε υπογράψει βέβαια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την έφερε στη Βουλή για κύρωση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και την έφερε για κύρωση στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για τα υδατοδρόμια και τα λοιπά. Ακούστηκαν διάφορα πράγματα εδώ, που σημαίνει δηλαδή προς ολοταχώς για την ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, υπηρεσιών, υποδομών και πάει λέγοντας. Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει ενταχθεί, έχει διαφωνήσει στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίων από την άποψη ότι είναι ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Είχαμε επισημάνει έγκαιρα τα προβλήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή σύμβασης σύμπραξης του ελληνικού δημοσίου με τη Fraport, με τη στελέχωση πυροσβεστικών υπηρεσιών των περιφερειακών αεροδρομίων από το πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μια κρατική υπηρεσία που τίθεται στην υπηρεσία του ιδιώτη. Περί αυτού πρόκειται. Αυτά τα αεροδρόμια όμως είναι η πρίκα του ελληνικού λαού και δεν μπορεί ο καθένας να τη διαχειρίζεται έτσι. Και μπορώ να σας φέρω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του Δασκαλογιάννης στα Χανιά, που με το που επεκτάθηκε με ένα κόστος επέκτασης κατασκευής 50 εκατομμυρίων, παραδόθηκε την επόμενη μέρα στη Fraport. Και αυτά όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας παλιότερα, το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι οι ανησυχίες των εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία είναι μεγάλες, είναι εύλογες για αυτή την εξέλιξη. Ο κίνδυνος να μείνουν κυριολεκτικά στον αέρα είναι ορατότατος, μην γνωρίζοντας αν αύριο μεθαύριο θα βρουν κάποια δουλειά, θα διασφαλίσουν δικαιώματα και πάει λέγοντας. Η ασφάλεια των πτήσεων μπαίνει πλέον σε μια λογική κόστους-οφέλους. Και κατά την άποψή μας υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος. Το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο, και αναφέρομαι για την Κρήτη γιατί από εκεί προέρχομαι, απαξιώνεται σταδιακά. Το πρόσχημα είναι ότι κάποια στιγμή αφού θα φύγει θα πάει στο Καστέλι, δεν χρειάζεται να το ενισχύσουμε και τόσο πολύ. Απαξιώνεται και απαξιώνεται χρηματοδοτικά, λειτουργικά και πάει λέγοντας. Παραδίδεται ο έλεγχος του εναέριου χώρου σε ιδιωτικά μονοπόλια, πολλαπλασιάζοντας τους κινδύνους για ζωτικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε μια περιοχή, το Αιγαίο, και σε μια χρονική στιγμή που αμφισβητούνται ευθέως
από την τουρκική ηγεσία και την αστική τάξη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα σύνορα, ο αέρας, η θάλασσα και πάει λέγοντας. Το δεύτερο, επειδή ακούστηκε, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο για να παραδοθεί στους μονοπωλιακούς ομίλους όποιο τμήμα είχε μείνει αναξιοποίητο στον τομέα των αερομεταφορών και να εξασφαλίσει αυτά τα νέα πεδία κερδοφορίας για τους ιδιώτες. Και η Νέα Δημοκρατία το συνεχίζει. Ο νόμος που αναφέρθηκε και ο κύριος Υπουργός και η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος για το διαχωρισμό της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας σε δύο μέρη, σε αρχή πολιτικής αεροπορίας που είναι το επιτελικό και σε υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας που είναι το επιχειρησιακό, ανεξάρτητα εάν αυτό δεν προχώρησε επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ παρόλο που το νομοθέτησε, δεν πάβει να αποτελεί μια συμπόρευση, μια πλήρη συμπόρευση με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ολοκληρωθεί και να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό ο σχεδιασμός που εδώ και πολλά χρόνια έχει ξεκινήσει, δηλαδή η πλήρης παράδοση των αερομεταφορών στο μεγάλο κεφάλαιο. Το ΚΚΕ, κύριε Πρόεδρε, έχει εκφράσει την αντίθεσή του στο Eurocontrol, στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, κατά την άποψή μας, πρέπει να είναι ενιαία και δημόσια, με όλα τα αεροδρόμια στη δύναμή της, που θα αποτελεί μέρος του κρατικού φορέα αερομεταφορών, με σύγχρονες, φθηνές, ασφαλείς υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του λαού και όχι για την κερδοφορία των λίγων. Και κλείνοντας, σε δευτερόλεπτα, οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια, πέρα από τους μόνιμους, ή με τις διάφορες πολλαπλές εργασιακές σχέσεις που είναι στην ευθύνη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που είναι σε διάφορα πόστα. Όπως είναι, για παράδειγμα, στις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης. Εργάτες φορτοεκφόρτωσης αεροσκαφών, υπαλλήλους στα check-in, εταιρείες security, εργολαβικά συνεργεία καθαριότητας. Είναι εντός των ορίων ευθύνης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτοί λοιπόν ζουν σήμερα ένα καθεστώς τρομερής εργασιακής ζούγκλας. Κομμένα ρεπό, απλήρωτες υπερορίες, χωρίς χρόνο ξεκούρασης. Δηλαδή, μιλάμε για τρελές καταστάσεις. Ακόμα και στα duty free. Στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, έγινε μια επένδυση 13 εκατομμυρίων για την αναβάθμιση και επέκταση του χώρου των αναχωρήσεων και δέχονται καθημερινά πιέσεις για την επίτευξη τεράστιων πλάνων πωλήσεων. Λοιπόν, γιατί λέμε ότι εμείς θα δώσουμε το παρόν με την ψήφο μας και τα λοιπά, γιατί ακριβώς τα πρόσωπα τα οποία καλούνται από αυτές τις θέσεις θα υλοποιήσουν μια τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.